Μια πόλη θαμμένη κατά από τόνους λάσπης που μοιάζει να χτυπήθηκε από τη φώνα και όχι πλημμύρα ή σιτία. Με τους κατοίκους να παλεύουν για δεύτερο 24ωρο να περισσώσουν ό,τι απέμεινε. Απόγνωση και οργή πλημμυρίζουν την ψυχή των πληγέντων που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνονται οι κόποι της ζωής τους. Πολύτεκνος καταστηματάρχης ξεσπά μιλώντας με τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Γιάννη Πλακιωτάκη, ζητώντας άμεση και ουσιαστική βοήθεια για όλους τους πληγέντες. Θα υπάρξουν άμεσα αποζημιώσεις και για ιδιώτες, για οικοσκευή, αλλά και για επιχειρηματίες. Το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από τον αρμόδιο της κρατικής αρρωγής, τον κύριο Τριαντέπουλο, της αμέσως 1 με 2 μήνες. Σε κάθε γωνιά του παραλιακού μετόπου οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Δρόμοι ξυλώθηκαν κυριολεκτικά. Η αλληλεγγύη είναι μέχρι στιγμής η μόνη αχτίδα αισιοδοξίας για τους πληγέντες. Από το πρωί ακόμη και οι μαθητές των σχολείων πήραν γάντια και σακούλες και ρίχτηκαν στη μάχη με τις λάσπες για να βοηθήσουν όσο μπορούν. Βγήκανε στους δρόμους και βοηθάνε στο να καθαριστούν περιουσίες και κοινόχρηστοι χώροι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 αγροτικά και 2-3 πλατφόρμες οι οποίες έχουν κάνει σχεδόν όλο το κέντρο, το έχουν κάνει αγνώριστο. Όποιες αιτήσεις συμπληρώνονται, 5, 10, 15 σε καθημερινή βάση, θα αποστέλλονται στην περιφέρεια, ώστε να προχωρούν οι πρώτες εκταμιεύσεις και οι προκαταβολές για τους οικιούχους, για να μπορέσει ο να σταθεί η πόλη. Πρέπει η πόλη να λειτουργήσει οικονομικά. Αν δεν λειτουργήσει η πόλη οικονομικά, τα υπόλοιπα όλα είναι γόνον άδρο. Στο λιμάνι, εκτός από τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στο βυθό ανάμεσα σε καλάμια και σκουπίδια, επιπλέουν τα υπάρχοντα των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Δείτες ανασύρουν ακόμη και βαλίτσες. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση του έργου ανάσυρσης των αυτοκινήτων και αποκομιδής των φερτών υλικών που έχουν μπλοκάρει το λιμάνι και την παραλιακή ζώνη. Άμεσα και ο Δήμος θα κινηθεί να μας στείλει την τεχνική έκθεση και να παράλληλα να τρέξουν τις αναθέσεις έτσι ώστε γρήγορα να πατηθούν για τα αυτοκίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν στο λιμάνι, για τα φερτά υλικά και το συντομότερο βέβαια δυνατόν να υπάρξει αποκατάσταση του δικού του λιμάνι. Να προχωρήσουμε συνδυαστικά στον καθαρισμό του λιμανιού από τα φερτά αντικείμενα αλλά και στην εκβάθυνση η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα σίγουρα όταν θα έρθει η ώρα να το αποκτήσουμε. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Αργά το απόγευμα η πόλη της Σιτίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.